Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πάμε να δούμε μαζί τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Σχέδιο Β στο Κυπριακό ετοιμάζεται να εφαρμόσει ο Ερντογάν. Λυπάται, λέει, για το ναυάγιο στο Κραν Μοντάνα. Εθνικό Συμβούλιο και Λαό ενημερώνει αύριο ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Εβδομάδα ενημέρωσης και στην Αθήνα. Μπαράς πυρκαγιών σε ολόκληρη την Κύπρο. Αποκαλυπτικές εικόνες του Α από τις αγωνιώδεις προσπάθειες κατάσβεσης φωτιά στην Αραδίπου. Στα χέρια των Ιρακινών δυνάμεων βρίσκεται πλέον η Μοσούλη, το τελευταίο προπύργιο των τζιχαντιστών στο Ιράκ. Την νίκη ανήγγειλε ο ίδιος ο Ιρακινός πρωθυπουργός. Μέρα μνήμης για τα 13 θύματα στο Μαρί. Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ ξανά παρόμοια τραγικά λάθη, λέει η κυβέρνηση. Ξεχύλισαν τα αεροδρόμια από την τουριστική κίνηση. Κύπροι και ξένοι με τις αποσκευές στο χέρι μίλουν στον Α για τις διακοπές τους. Για σχέδιο Β στο Κυπριακό πάει ο Ταγί Περντογάν μετά το ναυάγιο στο Κραν Μοντάνα. Το ανακοίνωσε ο ίδιος στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ κατά τη συνάντησή τους στη Σύνοδο των G20 και επαναλαμβάνοντας πως θα πρέπει να αναζητηθεί λύση εκτός των παραμέτρων του ΟΗΕ. Αύριο ο πρόεδρος Αναστασιάδης ενημερώνει το Εθνικό Συμβούλιο και ακολούθως με τηλεοπτικό διάγγελμα το βράδυ τον Κυπριακό λαό. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεκαθαρίζει πως δεν τίθεται οποιοδήποτε θέμα αναβολής ούτε των προσεχών εκλογών ούτε των γεωτρήσεων. Artık bu parametrelerde ısrar etmenin bir anlamı yok. Σήκωνε ξανά μπαϊράκι ο Ερντογάν μιλώντας για λύση εκτός των παραμέτρων του ΟΗΕ και επαναφέροντας τα περί Plan B και Plan C. Uzun çabalardan sonra geldiğimiz bu tablo Kıbrıs sorununa Birleşmiş Milletler iyi niyet misyonu parametreleri çerçevesinde bir çözüm bulunmasının imkansızlığını ortaya koymuştur. Artık bu parametrelerde ısrar etmenin bir anlamı yok. Από το Αμβούργο που βρέθηκε για τη Σύνοδο των G20 προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, ρίχνοντας κι άλλο λάδι στη φωτιά. Türkiye sorununun çözümüne farklı parametrelerle katkı sağlama çabalarını yine sürdürecektir. Aynı tutumu ilgili tüm taraflardan bekliyoruz. Olmadığı takdirde şüphesiz ki B planı, C planı bunlar da düşünülmeye Ο Τούρκος Πρόεδρος ζητά και τα ρέστα για το ναυάγιο στην Ελβετία, επιμένοντας ότι η τουρκική πλευρά ήταν ένα βήμα μπροστά. Ancak tüm gayretlerimize rağmen Kıbrıs Konferansı'nın 28 Haziran'da başlayan ikinci oturumu sonuçsuz kaldı. Türkiye'nin ve Türk tarafının özverili çabaları, samimi ve ılımlı tavrı hak ettiği karşılığı görmedi. Açıkçası sonuçtan büyük bir üzüntü duyuyoruz. Ομάδα, προσοχή! Καλησπέρα! Τα περί Plan B κλήθηκε χθες βράδυ να σχολιάσει ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Θα μιλήσω τη Δευτέρα. Ευχαριστώ. Παραπέμποντας στην αυριανή αναλυτική ενημέρωση του Εθνικού και του Λαού, ο πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι το ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις δεν επηρεάζει τους ενεργειακούς σχεδιασμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ρωτήθηκε αν ασκούνται πιέσεις ή γίνονται σκέψεις για αναστολή του ενεργειακού προγράμματος. Ούτε ασκούνται, ούτε πρόκειται να υπάρξει αναβολή. Τι σχέση έχει οι σχεδιασμοί ενεργειακοί της Κυπριακής Δημοκρατίας με την ευθύνη της Τουρκίας που οδήγησε στο ναυάγιο. Το πλοίο γεωτρύπανο West Capella έπλεε το απόγευμα νοδιοδυτικά της Κρήτης, συνεχίζοντας την πορεία του προς το κύρασμα Ονυσίφορο στο τεμάχιο 11 της Κυπριακής ΑΟΣ. Την άλλη εβδομάδα αναμένεται να κατεβάσει τρυπάνη και να πραγματοποιήσει ερευνητική γεώτρηση για λογαριασμό των ΕΝΗ και Total. Σημείο αναφορά στο γερμανικό τύπο αποτελεί το ναυάγιο στο Κραν Μοντάνα με την οικονομική εφημερίδα Handelsblatt να επιρρύπτει ευθύνες στην Άγκυρα, επισημένοντας ότι η αποτυχία δεν ήρθε απροσδόκητα. Τον τόνο στο Κραν Μοντάνα δεν έδινε ο Μουσταφά Κιντζή, αλλά ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλού Τσαβούσογλου. Και αυτός είχε σαφείς οδηγίες από τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν. Το ότι ο Ερντογάν δεν έχει κανένα κίνητρο να προβεί σε υποχωρήσεις στο Κυπριακό διαφαινόταν ήδη πριν από την έναρξη της διάσκεψης. Για ολοκληρωτικό ναυάγιο κάνει λόγο η Frankfurten Rundschau με βάση την ανάλυση της οποίας η διχοτόμηση του νησιού εδραιώνεται. Το Spiegel γράφει ότι οι ελπίδες δεν εκπληρώθηκαν, ενώ η εβδομαδιαία Din Jait γράφει ότι η επανένωση του νησιού δεν είναι ορατή. Η εβδομάδα που μπαίνει αύριο, κυρίες και κύριοι, εκτιμάται ότι θα είναι εβδομάδα προβληματισμού και αποφάσεων για τα επόμενα βήματα της ελληνοκυπριακής πλευράς. Περισσότερα για αυτό το θέμα θα μας πει ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Χριστόφορος Χριστοφή. Χριστόφορε, όπως ακούσαμε στο ρεπορτάζ και στο ΟΝ προηγουμένως, αύριο Εθνικό Συμβούλιο
Και διάγγελμα στον Κυπριακό λαό, έτσι. Ακριβώς. 10 η ώρα το πρωί ενημερώνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου και στη συνέχεια, κάποια στιγμή, απογευματινές ώρες, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, είναι προγραμματισμένη η ενημέρωση του λαού μέσω είτε ενός διαγγέλματος είτε μιας συνέντευξης τύπου. Όπως πληροφορούμαστε, η ενημέρωση αυτή θα είναι χωρισμένη σε δύο μέρη. Το πρώτο θα έχει να κάνει με τα αίτια που οδήγησαν τη διαδικασία στα Τάρταρα και το δεύτερο με το τι μέλη γενέσθε. Αυτές είναι οι αυριανές, αν θέλεις, σημαντικές εξελίξεις που αναμένονται. Να θυμίσουμε, 19 του μήνα είναι η ενημέρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας και στις 24 του ίδιου μήνα αποφασίζεται η ανανέωση της θητείας της ΟΥΝΦΙΚΙΠ. Εκεί θα υποθούν σημαντικά πράγματα από τον Έσπεν Μπαρθέντε. Δεν αποκλείεται, Θωμά, να είναι και οι αποχαιρετιστήριές του συναντήσεις, καθώς φουντώνουν οι φήμες. Είδα πάρα πολλά νορβηγικά δημοσιεύματα σήμερα που τον θέλουν υποψήφιο βουλευτή για τις εθνικές εκλογές της χώρας του, της Νορβηγίας, στις 11 του μήνα. Και μάλιστα πήρε το μάτι μου και μια δημοσκόπηση που τρέχει με το όνομα του Έσπεν Μπαρθέιντε. Φαίνεται ότι εκλέγεται και προορίζεται για τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών. Μάλιστα. Τώρα, κινητικότητα θα υπάρξει και στην Αθήνα. Από ό,τι αναλαμβάνομαι, ο κύριος Κοτζιάς θα ενημερώσει το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής και ο κύριος Τσίπρας την επόμενη μέρα, την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος. Τη Βουλή των Ελλήνων. Ακριβώς. Αύριο ο κύριος Κοντζιάς ενημερώνει τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής στις 5 το απόγευμα. Είναι ένα σώμα που έχει συσταθεί και είναι σαν το Εθνικό Συμβούλιο, αλλά σε επίπεδο εκπρόσωπων κομμάτων ελληνικών κοινοβουλευτικών. Από εκεί και πέρα υπάρχει η προγραμματισμένη για την Τρίτη ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Βουλή των Ελλήνων. Το ζήτησε ο ίδιος μέσω επιστολής του στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων. Τη βλέπουμε εδώ. Δεν συνηθίζεται και γι' αυτό ήθελα να τη δούμε. Θα υπάρξει μια αρχική τοποθέτηση από τον Αλέξη Τσίπρα με βάση τη διαδικασία. Θα υπάρξουν τοποθετήσεις από τους πολιτικούς αρχηγούς και δευτερολογίες και θα υπάρξει μετά η τελική, αν θέλεις, τοποθέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού που θα έχει να κάνει με τις εξελίξεις στο Κυπριακό και τα επόμενα βήματα. Πολύ σημαντικό, θα μεταδίδεται ζωντανά από το κανάλι της Βουλής και ίσως μας βγάλει και αυτό ειδήσεις. Κατά τα άλλα, όπως είπαμε και χθες, καταιγιστικές και ανατρεπτικές εξελίξεις δεν αναμένονται πριν το Σεπτέμβριο. Μάλιστα. Χριστόφερ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, ανοιχτά κρατά τα μέτωπα ο Ερντογάν και με τις ΗΠΑ και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τη Γερμανία. Ο Τούρκος πρόεδρος διαμηνύει ότι δεν θα ανεχθεί τη δημιουργία κουρδικού κράτους, κατηγορεί την Ευρώπη ότι δεν τηρεί τη συμφωνία για το προσφυγικό, ενώ υποστηρίζει πως δεν υπάρχει δημοκρατία στη Γερμανία. Νέα επίθεση Ερντογάν στο Βερολίνο. Καταφέρεται εναντίον της Μέρκελ που του απαγόρευσε να μιλήσει στους οπαδούς του στη Γερμανία. Burada salon toplantısı yapmama müsaade etmediler. Ve buna tahammül edemediler. Acaba bunu hangi özgürlük anlayışıyla bağdaştıracağız? Έχουμε τεράστιες διαφορές μεταξύ μας, διαμηνύει η Γερμανίδα καγκελάριος. Οι μαζικές συλλήψεις, η συνολική πολιτική της Τουρκίας αλλά και η απαγόρευση των επισκέψεων Γερμανών βουλευτών στην αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ, όλες αυτές οι εξελίξεις δείχνουν τις βαθιές διαφορές μας και δεν τις κρύβουμε κάτω από το τραπέζι. Η Διεθνής Αμνηστία καλεί τους ηγέτες των G20 να συμβάλλουν στην απελευθέρωση χιλιάδων ανθρώπων που έχουν συλληφθεί στην Τουρκία, ανάμεσά τους και ακτιβιστές. Ne yazık ki yine adeta 15 Temmuz'un devamı mahiyetinde bir toplantı için bir araya gelmişlerdi. Σύμφωνα με το περιοδικό Spiegel, αρχίζει η αποχώρηση Γερμανών στρατιωτών από την αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ στη Τουρκία. Δεν θα παραμείνουμε αμέτωχοι τους Κούρδους στη Συρία. Sınırlarımızın hemen yanı başında. Terör örgütlerinin desteklenmesi, silahlandırılması, bölgede terör adacıkları oluşturulmasına... Είμαστε ενάντια στην ίδρυση Κουρδικού κράτους, τονίζει. Eğer Kuzey Suriye'de sözde bir Kürt devleti kurma gayreti olursa biz buna müsaade etmeyiz. Avrupa Birliği'nin vermiş olduğu söz 3+3=6 milyar avrodur. Fakat bize şu ana kadar ulaşan sadece 800 milyon avrodur. Οι μαχητές του αυτοαποκολούμενου Ισλαμικού κράτους έχασαν τη Μοσούλη και για να γλιτώσουν από τους Ιρακινούς κομμάντος άρχισαν να πέφτουν στο ποταμό Τίγρη για να ξεφύγουν κολυμπώντας. Στην πόλη έφτασε και ο υπουργός του Ιράκ, ο οποίος έδωσε τα συγχαρητήρια στους στρατιώτες του και ανακοίνωσε επίσημα τη νίκη.
Η Μοσούλη έπεσε. Η πτώση της πόλης προκάλεσε εκρήξεις χαράς στα μέλη του Ιρακινού στρατού. Μετά από σχεδόν 9 μήνες σκληρού ανταρτοπόλεμου, μια ειδική μονάδα των στρατιωτικών δυνάμεων του Ιράκ, που έχει εκπαιδευτεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έφτασε στην όχθη του ποταμού Τίγρη, απελευθερώνοντας την πόλη από τους τζιχαντιστές. Μαχητές του Ντάες προσποιούνταν ότι είναι νεκροί. Άλλοι φορούσαν γυλαίκα με κρυχτικά και ανατινάζονταν, καθώς πλησίαζαν οι Ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας. Δραματικές και συγκινητικές ήταν οι στιγμές όταν στρατιώτες διέσωσαν παιδιά από τα εκολαπτήρια τζιχαντιστών όπου τα κρατούσαν οι πιστοί Ισλαμιστές. Ο πρωθυπουργός Χάιντερ Αλαμπάντι έφτασε στην απελευθερωμένη πόλη της Μοσούλης και συνεχάρει τους ηρωικούς μαχητές αλλά και τους πολίτες του Ιράκ για την μεγάλη νίκη. Το Ισλαμικό κράτος κατέλαβε την πόλη πριν από 3 χρόνια ενώ βρίσκεται αντιμέτωπο με τη διαρκή απώλεια εδαφών. Ωστόσο, εξακολουθεί να ελέγχει εδάφη στο Ιράκ και τη Συρία. Οι τζιχαντιστές δέχονται ισχυρές πιέσεις στο επιχειρησιακό τους κέντρο, την πόλη Ράκα της Συρίας, από την οποία και οργάνωσαν τρομοκρατικές επιθέσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Δείτε, κυρίες και κύριοι, σε λίγο. Ασύλληπτη οικογενειακή τραγωδία στα Χανιά. Ηλικιωμένος πατέρας πυροβόλησε και σκότωσε το γιο του γιατί νόμιζε ότι ήταν διαρρήκτης. Στη συνέχεια ταμπουρώθηκε στο σπίτι και πυροβολούσε κατά της αστυνομίας, τραυματίζοντας αστυνομικό. Πυρκαγιές σε αρκετές περιοχές ξέσπασαν σήμερα. Ο Α βρέθηκε την ώρα που οι πυροσβέστες επιχειρούσαν να κατασβέσουν φωτιά σε βιομηχανική περιοχή στη Λάρνακα. Να δούμε και σε ποιες άλλες περιοχές ξέσπασαν πυρκαγιές. Είναι η δραματική ώρα που οι πυροσβέστες παλεύουν με τις φλόγες. Παλιές ηλεκτρικές συσκευές πήραν φωτιά στην περιοχή Πελέτικο, πλησίων της βιομηχανικής περιοχής Αραδίπου. Η πυροσβεστική υπηρεσία έδωσε μάχη για να αποτραπεί εξάπλωση της φωτιάς και σε άλλες μονάδες. Διαπιστώσαμε ότι καίγονταν σε ανοιχτό χώρο, δίπλα από αποθήκη, ηλεκτρικές συσκευές και άλλα εξαρτήματα. Ανταποκριθήκαμε εκεί με σύνολο 3 αντιλοφοροχήματα. Κάτοικοι της γύρω περιοχής έσπευσαν στο σημείο. Πυροσβέστες και απλοί πολίτες προσπαθούν με αγωνία να σβήσουν τις φλόγες. Κάποιοι είδαν από μακριά την περιοχή να κατακλείζεται από πυκνούς καπνούς και έτρεξαν στο σημείο. Είδαμε τον καπνό και επειδή είναι το εργοστάσιο του δικού μας δαμέσου ανησύχου και ήρθαμε κοντά να δούμε. Ήταν πιο πάνω η φωτιά που είδαμε και τις πυροσβεστικές. Ανοίγησαμε για τον καπνό, ξέναν από περνασί. Δίπλα και φιάλες οξυγόνου από τούτα ούλα, γαϊρίου από τούτα ούλα, ξέρω. Είδαμε τον καπνό, ανησυχήσαμε γιατί ο γείτονας μας είχε εργοστάσιο κοντά και ήρθαμε να δούμε πού ήταν η φωτιά. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο 1,5 ώρα αργότερα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο κύριος Ανδρέας Κετής, εκπρόσωπος τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Κύριε Κετή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Βαϊσή. Είχαμε πυρκαγιές, έχω σημειωμένα εδώ κάποιες περιοχές, φαντάζομαι μπορεί να είναι και περισσότερες. Αραδίπου είδαμε στο ρεπορτάζ, Τερσεφάνου, Συνάωρος, Κηβίδες, ακόμη μία στο κέντρο της Λευκωσίας. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, κύριε Κετή, έχουν κατασβεστεί όλες, ποιες βρίσκονται σε εξέλιξη και τι γίνεται, σας παρακαλώ. Έχουν κατασβεστεί όλες, κύριε Βαϊσή. Μένει η μία στην περιοχή Τερσεφάνου. Δεν υπάρχει οποιοδήποτε κίνδυνο είτε επέκταση είτε εξέλιξη της πυρκαγιάς. Είμαστε στο τελικό στάδιο της κατάσβεσης και θα μείνουμε εκεί όσον χρειαστεί, ώστε να μην υπάρχει οποιοδήποτε κίνδυνο επέκτασης ή εξέλιξης ή αναζωπήρωσης. Κύριε Γιατί, παρατηρείτε, το είχαμε δει και το περασμένο καλοκαίρι. Φέτος ακόμα μέχρι στιγμής δεν το είδαμε σε τέτοιο βαθμό. Αλλά παρατηρούμε ότι ορισμένες μέρες σε διάφορα σημεία της Κύπρου ξεσπούν ταυτόχρονα πυρκαγιές. Αυτό, κύριε Κετή, οφείλεται στις καιρικές συνθήκες αποκλειστικά ή κάποιοι εκμεταλλεύονται τις καιρικές συνθήκες για να ανάψουν επίτηδες πυρκαγιές. Ακούστε, εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι
Είχαμε να ανταποκριθεί σήμερα γύρω στις 14 πυρκαγιές συγκεκριμένα, με τις περισσότερες να ξεκινούν γύρω στις 3 του απόγευμα. Σίγουρα είναι συνετείνουν και οι καιρικές συνθήκες. Απλά εκείνο το οποίο θα έλεγα είναι ότι σε οποιαδήποτε πυρκαγιά εξελιχθεί, σίγουρα υπάρχει μια αιτία. Και τις πλήστες των περιπτώσεων η αιτία είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, είτε από αμέλεια είτε από σκεμμένη ενέργεια. Εκείνο το οποίο λέμε, κύριε Παϊσί, είναι η συγκεκριμένη πυρκαγιά που είχαμε στις Κηδίδες του απόγευμα. Ναι. Η οποία ξεκίνησε γύρω στις 3. Και έχει κατακάψει σε μια χαράδρα ποταμού περίπου 3 χτάρια από άγρια βλάστηση, ξηρά χόρτα και σωρούς από σκουπίδια. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι προφανές ότι η πυρκαγιά είχε ξεκινήσει από τις σωρούς σκουπιδιών. Και εδώ είναι που θέλουμε να κάνουμε έτσι μια έκκληση και στα κοινωνικά συμβούλια. Όπου βλέπουν ότι υπάρχουν τέτοια εναποθέντα αντικείμενα άχρηστα να μαζεύονται σε συνεργασία με την επαρχιακή διοίκηση, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο. Οποιοδήποτε αντιληφθεί ότι οποιοδήποτε εσκεμμένα προβαίνει σε οποιαδήποτε κακόβουλη ενέργεια για να ανάψει πυρκαγιά, για να καταγράψει άχρηστα αντικείμενα, να ενημερώνουν και να μην φοβούνται τόσο την πυροσβεστική όσο και την αστυνομία. Αντιλαμβάνεστε, στη συγκεκριμένη πυρκαγιά έχει καταγράψει 3 χτάρια σήμερα. Μάλιστα. Είχαν κινητοποιηθεί σωρία δυνάμεων, 6 πυροσβεστικά από την πυροσβεστική και από τμήμα δασών και από ταμείο θύρας, εκμισθωμένα ελικόπτερα, το αεροσκάφο του τμήματο δασών. Ας αναλογιστούν πόσο κοστίζει και στο κράτος αυτές οι αμελείς ενέργειες. Εμείς το αναλαμβανόμαστε, κύριε Γιατί. Ας ελπίσουμε ότι θα το αντιληφθούν όλοι οι συμπολίτες μας. Καλή συνέχεια στο έργο σας και κουράγιο, γιατί αντιλαμβάνομαι ήταν δύσκολη μέρα. Ελπίζουμε να μην ακολουθήσουν κι άλλες τέτοιες. Άστε καλά, κύριε Παϊσί. Και εσείς καλύτερα, κύριε Γιατί. Γεια σας. Η οικογενειακή τραγωδία εκτελήχθηκε χθες το βράδυ στον οικισμό Άγιοι Θεόδωροι της Παλαιοχώρας Χανίων, όταν ο 85χρονος πυροβόλησε και σκότωσε τον 58χρονο γιο του. Ο 58χρονος θέλησε να επισκεφτεί τον πατέρα του που μένει μόνος. Ωστόσο, ηλικιωμένος, θεωρώντας ότι πρόκειται για κλέφτη, πυροβόλησε εναντίον του και τον σκότωσε. Πυροβόλησε και σκότωσε τον γιο του με κυνηγετικό όπλο, καθώς νόμιζε ότι ο άνδρας που μπήκε στο σπίτι του ήταν επίδοξος ληστής. Τον πέρασε για κλέφτη και τον πυροβόλησε. Το πιο σκληρό παιχνίδι έπαιξε η μοίρα στο 58χρονο που επί δύο μέρες αναζητούσε στο τηλέφωνο τον ηλικιωμένο πατέρα του. Μπροστά στα μάτια της γυναίκας του, ο υπάλληλος της ΔΕΗ δέχεται πυροβολισμό στα πλευρά μόλις μπαίνει στο σπίτι από το παράθυρο της κουζίνας. Δεν κατάλαβε, γιατί αν καταλάβαινε ότι έχει κάνει αυτό το πράγμα στο γιο του, θα είχε αυτοκτονήσει. Προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα, δεν άνοιγε, άρα είπαν να μπουν από το παραθυράκι της κουζίνας. Μπήκε ο γιος πρώτος μέσα, λέει: Ο γιος δεν τον βλέπω πουθενά, και εκείνη τη στιγμή ακούνε ένα πυροβολισμό. Και τον πυροβόλησε ο πατέρας που βρισκόταν στο δίπλα δωμάτιο. Όταν ο 85χρονος αντιλαμβάνεται ότι έχει τραυματίσει θανάσιμα το ίδιο το παιδί, σε κατάσταση αμόκ, αρχίζει να πυροβολεί προς κάθε κατεύθυνση από τα παράθυρα του σπιτιού. Όταν διαπίστωσε, σάλεψε ο άνθρωπος, άρχισε να πυροβολεί στον αέρα και πήγε η αστυνομία, πυροβολούσε. Η σύζυγος του 58χρονου με τους γείτονες τρέχουν να σώσουν τις ζωές τους. Στην αστυνομία σημαίνει συναγερμός. Ο ηλικιωμένος σε πλήρη σύγχυση ταμπουρώνεται και συνεχίζει να πυροβολεί διαλύοντας τα πάντα μέσα στο σπίτι. Στρέφει το όπλο ακόμη και εναντίον των περιπολικών που φθάνουν. Ένας αστυνομικός τραυματίζεται ευτυχώς ελαφρά. Το εσωτερικό του σπιτιού θυμίζει πεδίο βολής. Βλέπετε τα σημάδια από τα σκάλια στους τοίχους, στα κουφώματα και στο ταβάνι. Ο ηλικιωμένος πυροβολούσε αναταχτά χρονικά διαστήματα, κάποιες φορές μέσα στο σπίτι, κάποιες από το παράθυρο, μέχρι που στις 2 η ώρα τα ξημερώματα η αστυνομία κατάφερε να τον ακινητοποιήσει και να μπει στο χώρο, όπου το παιδί ήταν νεκρό ήδη. Παρά τις εκκλήσεις αστυνομίας, ο ηλικιωμένος που σύμφωνα με τους γείτονες αντιμετωπίζει προβλήματα στην ακοή, εξακολουθεί να πυροβολεί αδιάκριτα. Μέχρι τις 2 τα ξημερώματα, όπου πάνοπλοι αστυνομικοί κάνουν έφοδο στο σπίτι και τον ακινητοποιούν, έχει ρίξει περίπου 130 πυροβολισμούς. Μέχρι που ήρθαν οι ειδικές δυνάμεις και τον. Μπήκαν στο σπίτι, τον έπιασαν. Συγκλονισμένη είναι από την τραγωδία η κάτοικη του Αγίου Θεοδόρου στην Παλαιοχώρα Χανίων. Κρίμα για το παιδί. Εξαιρετικός οικογενειάρχης, εξαιρετικός υπάλληλος για το Σέλινο. Μετρούσε τα ρολόγια άψογο στα καθήκοντά του. Μέσα στο σπίτι, αστυνομικοί βρήκαν ένα πιστόλι, ένα περίστροφο, 2 κυνηγετικά και ένα πολεμικό όπλο. Δεν απουλώνονται αυτά τα τραύματα. Ούτε για τους ίδιους, ούτε για την κοινωνία. Ο 85χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε φρουρούμενος και αναμένεται να αντιμετωπίσει κατηγορίες ανθρωποκτονίας, απόπειρας ανθρωποκτονίας και της παράβασης νομοθεσίας περί όπλων.
Επιστρέφουμε στα δικά μας μετά την απόφαση που πήρε η Βουλή για αποπαγκοποίηση προσλήψεων και προαγωγών στο δημόσιο τομέα. Οι αιτήσεις από Υπουργεία και τμήματα της Δημόσιας Υπηρεσίας πέφτουν βροχή. Πάμε να δούμε ποια αιτήματα θα εξετάσει αύριο η αρμόδια Επιτροπή και τι δηλώνει ο αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής στον Άλφα. Χιονοστιβάδα αποπαγκοποιήσεων, προσλήψεων και προαγωγών βρίσκεται ενώπιον της Βουλής, λίγο προτού πέσει η αυλαία των εργασιών. Για τις προαγωγές, τα αιτήματα αντιστοιχούν συνολικά σε 893 θέσεις εκ μέρους των Υπουργείων Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Γεωργίας, της ΑΕΚ και της Ελεκτικής Υπηρεσίας, τα οποία αναμένεται να εξετάσει αύριο η Επιτροπή Οικονομικών. Έχουν συσσωρευτεί πάρα πολλές θέσεις οι οποίες είναι προαγωγής και με την απόφαση που έχει πάρει η Βουλή να αποπαγκοποιήσει αυτές τις θέσεις. Κάθε υπηρεσία τώρα έρχεται στη Βουλή και ζητά αποπαγκοποίηση των θέσεων. Το Υπουργείο Οικονομικών υπέβαλε αίτημα για αποπαγκοποίηση συνολικά 530 θέσεων, προαγωγής από τις οποίες 487 αφορούν το Υπουργείο Οικονομικών, 4 στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης και 39 θέσεις στο Γενικό Λογιστήριο. Επίσης, γίνεται αίτημα για 13 θέσεις πρώτου διορισμού και προαγωγής στο Υπουργείο Οικονομικών. Όσον αφορά τα υπόλοιπα Υπουργεία, 131 θέσεις ζητά το Υπουργείο Δικαιοσύνης και 5 θέσεις στο Υπουργείο Γεωργίας. Την ίδια ώρα προαγωγές θέλει και η ΑΕΚ, ζητώντας αποπαγκοποίηση 55 θέσεων προαγωγής και 6 θέσεων πρώτου διορισμού και προαγωγής. Πρόβλημα είναι ακριβώς εδώ ότι η Βουλή δεν μπορεί να γνωρίζει τι συμβαίνει στην κάθε υπηρεσία. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να ελέγχει κατά πόσο οι προαγωγές αυτές πρέπει να γίνουν για να μπορεί να δουλέψει καλύτερα η κάθε υπηρεσία. Σημειώνεται ότι οι συγκεκριμένες θέσεις είχαν παγωποιηθεί από το 2012. 6 χρόνια έχουν περάσει από την μαύρη μέρα της 11ης Ιουλίου του 2011. Με μνημόσυνα και τρισάγια στους χώρους ταφής, συγγενείς, φίλοι και πολιτεία τίμησαν τη μνήμη των 13 θυμάτων του Μάρη. Πέρασαν κιόλας 6 χρόνια από το πρωινό της 11ης Ιουλίου του 2011, όταν ολόκληρη η Κύπρος ντύθηκε στα μαύρα. Κλείσει, Κύριος ο Θεός. Ο πόνος, η θλίψη και το κενό είναι ακόμη ίδια για τις οικογένειες και τους συγγενείς των 13 θυμάτων του Μαρί. Το πρωί, πολιτεία, συγγενείς και φίλοι τίμησαν τη μνήμη των Ανδρέα Ιωαννίδη, Κλεάνθη Κλεάνθους, Λάμπρου Λάμπρου, Μιχάλη Ηρακλέους, Μίλτου και Χρήστου Χριστοφόρου, Ανδρέα Παπαδόπουλου, Βασίλη Κρόκου, Σπύρου Τσαντή, Παναγιώτη Θεοφίλου, Γιώργου Γιακουμή, Αδάμου Αδάμου και Αντώνη Χαραλάμπους. Στα μνημόσυνα των θυμάτων της έκρηξης στο Μαρί, την κυβέρνηση εκπροσώπησαν υπουργοί και άλλοι αξιωματούχοι του κράτους. Το μνημόσυνο του διοικητή της ναυτικής βάσης Ανδρέα Ιωαννίδη και του ανθυπασπιστή Κλεάνθη Κλεάνθου στελέστηκε από τον Ιερό Ναό του Κοσμάτου Ετωλού στον Άγιο Αθανάσιο. Επί μνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο διοικητής πολεμικής αεροπορίας Γαβρίλ Δημητρίου. Σε όλους εμάς που προσήλθαμε σήμερα ευλαβικά στον Ιερό Ναό του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, παραμένει άθεση το χρέος να αποτίσουμε τον οφειλόμενο φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης και να απευθύνουμε δέηση Ακολούθησε τρισάγιος στους τάφους των θυμάτων και κατάθεση στεφάνων. Οι τελετές ολοκληρώθηκαν με τον εθνικό ύμνο. Σε μια συγκινητική μουσική εκδήλωση στην παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, Λεμεσός τίμησε τους 13 ηρώες του Μάρη. Τραγούδια αφιερωμένα στους 13 ήρωες του Μαρί ταξίδεψαν οι μνήμες πίσω στη μαύρη εκείνη μέρα της 11ης Ιουλίου όσων βρέθηκαν χθες βράδυ στο Κηποθέατρο. Όχι για να θρηνήσουν αλλά για να υμνήσουν τον αλτρουισμό των 13 ηρώων της φωνικής έκρηξης του Μαρί. Στην παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, της συζύγου του, αλλά και συγγενών και φίλων των θυμάτων, η Λεμεσός τίμησε τη μνήμη των 13 ηρώων. Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, έχουμε ανάγκη από τέτοια πρότυπα.
έχουμε ανάγκη να πάρουμε λίγο από το θάρρος τους, λίγη από τη λεβενδιά τους. Να κλέψουμε λίγο από το αστήρευτο φως τους για να φωτίσουμε τον δρόμο μας. Για να δυναμώσουμε την φλόγα της ελπίδας για το αύριο. Τιμούμε τα 13 παλικάρια που έδωσαν τη ζωή τους στην εκτέλεση του καθήκοντός τους. Τιμούμε τη θυσία τους, τιμούμε τον ηρωισμό τους, τιμούμε τον πατριωτισμό τους. Στον ουρανό του Κηποθεάτρου Μάριο Στόκας αφέθηκαν 13 λευκά μπαλόνια, όσοι και ήρωες. Αν θα δείτε τι καλή μου χαιρετίσματα πολλά. Στη μουσική εκδήλωση μνήμης και τιμής συμμετείχαν η ΣΜΕΦ, η ΕΛΔΙΚ και ο πολιτιστικός χορευτικός όμιλος Λεμεσού Διόνυσος. Αιωνία τους η μνήμη. Εσείς κυρίες και κύριοι δείτε σε λίγο. Δύο χρόνια μετά τη δολοφονία της κόρης τους, οι γονείς της 28χρονης Δανιέλας αναζητούν δικαιοσύνη. Ο Άλφα άνοιγε ξανά τον φάκελο. Ξεχύλισαν από κόσμο τα αεροδρόμια λόγω της τουριστικής κίνησης. Τι δηλώνουν με την βαλίτσα στο χέρι Κύπριοι και τουρίστες στην κάμερα του Άλφα. Για κάποιους οι διακοπές αρχίζουν, για κάποιους άλλους όμως τελειώνουν. Where are you coming from? Abu Dhabi. And will you stay at Cyprus for how many days? 14 days. Αρχίζουν οι διακοπές σήμερα? Τελείωσα δυστυχώς. Επιστροφή στο Λονδίνο. Φαντάζομαι περιμένετε καιρό αυτή τη στιγμή. Εννοείται. Προορισμός? Κρήτη. Για πόσο? Για μια εβδομάδα. Ώρα να χωρίσει 15 και 45. Προορισμός? Αθήνα. Αρέσκει με πολλά Κύπρο. Ήμουν πολλά μικρός που έφυγα από εδώ και πήγα στην Αυστραλία για πολλά χρόνια και πρώτη φορά που ήρθαμε πίσω. Πανέτοιμη σε βλέπω για διακοπές. Πιο έτοιμη από ποτέ. Προορισμός. Κρήτη και μόνο Κρήτη. Πού πάμε? Πάμε Αγγλία. Βρισκόμαστε στο Διεθνή Αερολιμένα Λάρνακας. Η ώρα είναι 2 και όπως βλέπετε η επιβατική κίνηση αυτή τη στιγμή είναι αυξημένη. Σύμφωνα με πληροφορίες του Α, αυτό το 24ωρο έχουν προγραμματιστεί 132 αφήξεις πτήσεων και 133 αναχωρήσεις. Παιδιά ανυπομονούν για το ταξίδι τους. Και κάποιοι άλλοι τρέχουν μην χάσουν τη πτήση. Είναι σε 10 λεπτά το boarding gate closes. Δεν έχουμε πολύ ώρα. We're in a hurry. Ικανοποιημένοι δηλώνουν οι τουρίστες στη κάμερα του Α λίγο πριν από την αναχώρησή τους. Κάποιοι μάλιστα μας λένε ότι θα επισκεφτούν ξανά το νησί. It was nice. It was my 10th time here. I enjoyed myself every time. Where did you go? Lots of places. Paphos, Limassol, Protara. Πίσω στην καθημερινότητα για λίγο και πάλι Κύπρο τον Αύγουστο. Comparing to Russian weather, we're waiting, we're looking forward for the sea and for the sun, even that is 40 something degrees. It's very nice. Οι συνεχείς αφήξεις καταδεικνύουν πως η φετινή χρονιά θα αναδειχθεί χρυσή για τον τουρισμό. Άλλωστε το περσινό ρεκόρ των 3,2 εκατομμυρίων επισκεπτών δεν αργεί να καταρριφθεί. Summer is here. Ο Α ξαναείγε απόψε τον φάκελο της δολοφονίας της 28χρονης Δανιέλας Μίντοβα στο κάμπινγκ της πόλης Χρυσοχούς πριν από 2 χρόνια. Η μητέρα της μιλά στην κάμερα του Α και ζητά όπως ο φάκελος της δολοφονίας της κόρης της παραμείνει ανοιχτός, καθώς δεν έχει συλληφθεί κανένας. Δύο χρόνια μετά τον απροσδόκητο θάνατο της άτυχης Δανιέλας Μίντοβα στο κατασκηνωτικό χώρο πόλης Χρυσοχούς, ο φάκελος της τραγικής αυτής υπόθεσης ετοιμάζεται να κλείσει. Ο Α ανοίγει το φάκελο προσπαθώντας να δώσει απάντηση στα ερωτηματικά αυτής της πραγματικά παράξενης ιστορίας. 17 Ιουλίου 2015. Τα ερωτηματικά για το θάνατο της Δανιέλα βασανιστικά και μέχρι σήμερα αναπάντητα. Ακριβώς πίσω μου είχε στήσει το αντίσκηνό της. 2 μέτρα πιο μπροστά βρέθηκε το άψυχο σώμα της. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση της Ελένης Αντωνίου, ο θάνατος της 27χρονης Δανιέλας προήλθε από πολυτραυματισμό συνεπία τροχαίου δυστυχήματος. Κάποιος ή κάποιοι τη χτύπησαν με το αυτοκίνητο και πέρασαν από πάνω της, εγκαταλείποντας τη σκηνή. Στην έκθεσή της, η αστυνομία αναφέρει χαρακτηριστικά. Το αυτοκίνητο που χτυπήθηκε η αποβιώσασα, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, είχε ύψος προφυλακτήρα 67 με 70 εκατοστών. Μερικά αυτοκίνητα ελέγχθηκαν και επιστημονικά, χωρίς να προκύψει οποιαδήποτε σχέση με την αποβιώσασα. Θέλετε να μου πείτε ότι σε αυτό το μικρό νησί, και ακόμα και να σκεφτούμαστε την πόλη Χρυσοχούς, πόσο μικρό χωριό είναι,
Και η ολόκληρη Κύπρος, αυτό το μικρό νησί. Κάποιος επέρασε, σκότωσε την κόρη μου και έφυγε και δεν ξέρουμε ποιος είναι. Δεν μπορούμε να τον βρούμε. Η μητέρα της Δανιέλας δεν μπορεί να κοιμηθεί εδώ και χρόνια. Ξέρει ότι ο δολοφόνος του παιδιού της βρίσκεται κάπου εκεί έξω. Η Δανιέλα είχε μεγαλώσει στην Κύπρο. Έμενε στην Αραδίπου. Κορίτσι με όνειρα, φιλοδοξίες και δίψα για τη ζωή, ήθελε να βοηθάει τον συνάνθρωπό της. Έμπλεξε ωστόσο με άσχημες παρέες. Ήταν αεροσυνοδός της Cyprus Airways, η Ντάνη ήταν φωτομοντέλο. Μετά από τα 23 κάπου μπερδεύτηκε. Κάπου εκεί άρχισαν και οι προστριβές με την οικογένεια. Συχνά πήγαινε στο κάμπινγκ στην πόλη Χρυσοχούς. Το κάμπινγκ ήταν το αγαπημένο τόπο της Ντάνης στην Κύπρο. Αν η Ντάνη μπορούσε να επιλέξει το τόπο που να πετάνει στην Κύπρο, αυτό ήταν να είναι. Είναι η έξοδος κινδύνου του κάμπινγκ, η οποία είναι πάντα κλειστή. Το αυτοκίνητο δεν μπορούσε ούτε να μπει, ούτε να φύγει από αυτή την έξοδο. Το αντίσκηνο της Δανιέλα ήταν ακριβώς λίγο πιο κάτω. Λίγες μέρες μετά το θάνατο της Ντάνη, η αστυνομία, μετά από μαρτυρία, φτάνει στα ίχνη ενός 25χρονου κάτοικου Πάφου. Ως τεκμήριο, μάλιστα, παραλήφθηκε ένα φορτηγό αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ο 25χρονος. Το επαρχιακό δικαστήριο Πάφου εξέδωσε διάταγμα προς υποκράτησης 5 ημερών, διάστημα όπου διενεργήθηκαν οι έρευνες αστυνομίας. Ωστόσο, παρά τη μαρτυρία, δεν βρέθηκε κάτι ενοχοποιητικό εναντίον του και αφέθηκε ελεύθερος. Το πιο αξιοπερίεργο δε είναι πως η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν αναφέρεται, λένε απόλυτα έγκυρες πληροφορίες του Α, στο φάκελο της αστυνομίας. Η απροσδόκητη τροπή μετατρέπει την υπόθεση σε θρίλερ και τη βυθίζει στο σκοτάδι. Η υπόθεση αφήνει ανοιχτά πολλά ερωτήματα. Όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι το αυτοκίνητο του 25χρονου που αποτελούσε τεκμήριο για τις αστυνομικές έρευνες επιστρέφεται σε αυτόν. Και στους 3 μήνες όταν του δώσαν το αυτοκίνητο, εξαφανίστηκε το αυτοκίνητο. Χάθηκε. Εξαφανίστηκε από την αστυνομία. Όχι, χάθηκε όταν βγήκε έξω. Πρέπει να γίνει για εξαρτήματα τι έγινε και το αυτοκίνητο. Καταστράφηκε τελείως. 2 χρόνια πίσω. Μια υπόθεση όπου ακόμα μέχρι και σήμερα αναπάντητα ερωτήματα στοιχειώνουν την έρευνα της αστυνομίας. Οι γονείς ζητούν απλά να μείνει ο φάκελος ανοιχτός μέχρι να βρεθεί ο άνθρωπος που έσβησε τα όνειρα μιας αθώας ψυχής. Θα μείνουμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Εδώ μαζί μου για να μας μεταφέρει ο αστυνομικός μας συντάξης ο Νεκτάριος Μαρκέτος, ο οποίος έκανε και το εξαιρετικό ρεπορτάζ. Νεκτάριε, σε χαιρετώ. Να μας πεις, παρακαλώ, καταρχήν για την υπόθεση των Σέρβων εκτελεστών. Έτσι, ευχαριστώ πολύ καταρχήν. Σήμερα, Θωμά, ήταν προγραμματισμένο να παρουσιαστούν εκ νέου στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας για να ανανεωθεί η προσωποκράτηση των τριών που ήταν ήδη υποκράτηση για την υπόθεση των Σέρβων εκτελεστών. Αυτό όμως δεν έγινε γιατί η αστυνομία δεν είχε επαρκή στοιχεία και έτσι λοιπόν οι δύο εκ των δύο που ήταν κρατούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Ο ένας ήταν ήδη ισοβήτης, ο Σέρβος, ο οποίος επέστρεψε στις κεντρικές φυλακές. Από εκεί και πέρα η αστυνομία συνεχίζει συντατικά τις έρευνές της για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Έχει βγάλει ακόμα ένα ένατο ένταλμα σύλληψης και γίνεται λόγος ότι είναι Τουρκοκύπριος, με συγχωρείς, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία γίνονται έρευνες για τη σύλληψή του. Και επίσης υπάρχει και σήμα από την Ιντερπόλ στη Σερβία ότι έχει συλληφθεί ακόμα ένας τέταρτος Σέρβος, ο οποίος θα δοθεί στις κυπριακές αρχές για να δικαστεί στην Κύπρο και είναι θέμα διαδικασιών το πότε θα έρθει. Ο Τουρκοκύπριος, ο οποίος μας ανέφερες, είναι πρόσωπο το οποίο μετέφερε τους Σέρβους από τα κατεχόμενα. Έτσι ακριβώς. Είναι το πρόσωπο κλειδί στην υπόθεση και έχει βγει ένταλμα σύλληψης εναντίον του. Είναι το ένα το πρόσωπο που έχει βγει. Το ένα το ένταλμα σύλληψης. Μάλιστα. Τώρα, Νεκτάρη, είχαμε για μια άλλη υπόθεση στη Λεμεσό, αν δεν κάνω λάθος, όπου κινδύνευσαν άνθρωποι να καούν μέσα στο αυτοκίνητό τους. Και βλέπουμε και ένα τεχνικό βίντεο ευθύς αμέσως, όπου είχαν άγιο από ό,τι φαίνεται. Αυτοκίνητο που εκκινεί το θρωμά στο αυτοκινητόδρομο Λεμεσού Λευκωσίας, μισή περίπου ώρα πριν τα μεσάνυχτα, κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, προσέκρουσε στο τσιμεντένιο περιτύχισμα, όπως βλέπουμε, μεταξύ των κυκλικών κόβων μέσα γειτονιάς και Αγίου Αθανασίου, και αστραπία τελήχθηκε στις φλόγες. Οι επιβαίνοντες οχήματος είχαν άγιο, όπως είχαμε πει. Ευτυχώς πρόλαβαν και βγήκαν πριν να εισέλθουν οι φλόγες εντός του οχήματος. Μάλιστα. Ευτυχώς. Νεκτάρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, συγκλονίζει η Μαρία Μενούνος, η Ελληνοαμερικανίδα παρουσιάστρια, η οποία μίλησε ανοιχτά για το πρόβλημα της υγείας της. Έστειλε μήνυμα στους θαυμαστές της αμέσως μετά την εγχείρηση για καλοήθιο όγκο στο κεφάλι. Yeah.
Φανερά καταβεβλημένη μετά από ένα δύσκολο χειρουργείο 7,5 ωρών για την αφαίρεση όγκου από τον εγκέφαλο, η Μαρία Μενούνος επαναλαμβάνει μια ατάκα του αγαπημένου του κινηματογραφικού ηρώα Ρόκι Μπαλμπόα. Το συγκλονιστικό βίντεο ανεβάζει η ίδια στο λογαριασμό της στο Instagram γράφοντας: Όποιος με γνωρίζει προσωπικά, ξέρει ότι οι ταινίες του Ρόκι σημαίνουν πολλά για μένα. Αυτή η ατάκα από την ταινία με βοήθησε στις πιο δύσκολες ώρες. Η Μενούνος παραιτήθηκε από τη θέση της παρουσιάστριας του καναλιού E! Entertainment για να αναρρώσει. Διαγνώστηκε με καλοήθη όγκο στον εγκέφαλο τον Απρίλιο. Ήταν το δεύτερο χτύπημα για την όμορφη Μαρία, καθώς η μητέρα της αντιμετωπίζει καρκίνο σε τέταρτο στάδιο στον εγκέφαλο. I'm getting really bad headaches. I'd be on set and it would be like and it would take maybe till the third attempt to get out what I wanted to say. And I'm like, that's just not normal. I said, I feel like I have a brain tumor like my mom. Μόνο που ο δικός της όγκος στον εγκέφαλο ήταν καλοήθης. Έχοντας στο πλευρό της τον αραβωνιαστικό της, αφαίρεσε τον όγκο και τώρα δηλώνει ότι η περιπέτεια που πέρασε ήταν ευλογία. I saw it as a huge blessing and a huge gift because I needed to change my life. Always thinking you have to be the perfect daughter, the perfect friend, the perfect worker, the perfect everything, like it's exhausting. I guess I realized like I didn't value myself in a lot of ways. Η πάντα χαμογελαστή Μαρία έχει καταγωγή από την Ελλάδα. Οι γονείς της μετανάστευσαν στην Αμερική από το Άκοβο Αρκαδίας, το οποίο εκείνη επισκέπτεται κάθε χρόνο. Η 39χρονη Μενούνος λατρεύει την Ελλάδα και τη διαφημίζει με κάθε ευκαιρία στο εξωτερικό. Διασκεδάζει με ελληνική μουσική. Και περνά τις διακοπές της στα ελληνικά νησιά. Μία από τις καλύτερες της στιγμές ήταν όταν παρουσίασε τη Eurovision της Αθήνας το 2006 μαζί με τον Σάκη Ρουβά. Στην Κίνα τώρα, ορμητικοί χήμαροι παρασύρουν ακόμη και σπίτια. Στο Οχάιο, από θαύμα, γλίτωσαν οι 7 επιβαίνοντες σκάφους, το οποίο ανατράπηκε λόγω των δυνατών ανέμων. Παρολίγων τραγωδία στο Οχάιο, σκάφος με 7 επιβαίνοντες ανατρέπεται. Βυθίζεται. Οι άνθρωποι βρίσκονται στο νερό. Σώζονται χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της ακτοφυλακής και των επιβατών του φεριμπότ που βρισκόταν στο σημείο. Σύμφωνα με την ακτοφυλακή, το σκάφος ανετράπη λόγω των δυνατών ανέμων που πλήττουν την περιοχή. Θρήνος στην Κολομβία μετά τη βύθιση τουριστικού πλοίου που παρέσυρε στο θάνατο 10 ανθρώπους. Οι έρευνες για τους αγνοούμενους που φτάνουν τους 30 συνεχίζονται. Το τουριστικό πλοίο μετέφερε πάνω από 150 ανθρώπους. Σύμφωνα με τους επιζήσαντες, πριν από τη βύθιση του πλοίου ακούστηκε ένας δυνατός κρότος σαν έκρηξη. Βιβλική καταστροφή στην Κίνα. Οι δυνατοί χήμαροι παρασύρουν ακόμα και σπίτια. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλωβίζουν ανθρώπους από τα σπίτια τους. Τους μεταφέρουν με βάρκες σε ασφαλές σημείο. Χιλιάδες κάτοικοι έχουν μείνει στο δρόμο, καθώς οι περιουσίες τους καταστράφηκαν από τις χειρότερες πλημμύρες των τελευταίων 60 ετών. Πάμε να δούμε τώρα άλλες ειδήσεις από την τοπική επικαιρότητα. Η ΣΥΤ αναβαθμίζει το δίκτυό της σε 4,5G. Το μεγάλο έργο της ολικής αναβάθμισης και του εξυγχρονισμού του δικτύου κινητής τηλεφωνίας η ΣΥΤΑ παρουσιάστηκε στο αμφιθέατρο των κεντρικών γραφείων της Λευκοσία. Η πρόεδρος της ΣΥΤΑ, Ρένα Ρουβιθαπάνου, σημείωσε ότι στο πλαίσιο του δημόσιου χαρακτήρα της η ΣΥΤΑ επιβάλλεται να κινείται με ταχύτητα, ευελιξία, αποτελεσματικότητα και επιχειρηματική λογική μέσα σε ένα σκληρά ανταγωνιστικό περιβάλλον και την ίδια στιγμή κινήσεις της να καθορίζονται από ένα πλαίσιο αρχών διαφάνειας και κεραιότητας. Η Τράπεζα Κύπρου συμμετέχει ως κύριο συνεργάτης στη δημιουργία και λειτουργία του πρότυπου κέντρου Φωλιά, ενός σημείου αναφοράς πληροφόρησης και ενημέρωσης για τους ασθενείς με σπάνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους. Το κέντρο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Παγκύπρια Συμμαχία Σπάνιων Παθήσεων και με τη στήριξη του Υπουργείου Υγείας. Τα εγκαίνια του κέντρου τελέστηκαν από τον Υπουργό Υγείας Γιώργο Παμπορίδη εκ μέρους του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Σε δραστική μείωση του δικτύου καταστημάτων του προχωρεί ο συνεργατισμός, καθώς επιτεύχθηκε το όρωσιμο της νομικής συγχώνευσης και δημιουργίας μιας ενιαίας τράπεζας, που θα είναι η μεγαλύτερη τράπεζα λιανική στην Κύπρο. Ειδικότερα, σύμφωνα με κύκλιο του Γενικού Διευθυντή της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, Νίκολα Χατζηγιάννη, η τράπεζα προχωρεί στη μείωση του δικτύου καταστημάτων κατά 90, διατηρώντας παράλληλα ισχυρή παρουσία στις κοινότητες. Η κίνηση αυτή υλοποιεί τη δεύτερη φάση του έργου βελτίωσης του δικτύου καταστημάτων στο πλαίσιο των στόχων του σχεδίου αναδιάρθρωσης. Τη θηγατρική της στην Κύπρο σκοπεύει να πουλήσει μεταξύ άλλων η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσης που έχει συμφωνήσει με τις ευρωπαϊκές αρχές. Αυτό δήλωσε σε συνέντευξή του στο Reuters ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Λεωνίδας Φράνκη Αδάκης, προσθέτοντας πως εκτός από την Κύπρο η Εθνική θα εκποιήσει και τις θηγατρικές της Αλβανία και Σερβία, καθώς και την Πάνκα Ρωμανεάσκα στη Ρουμανία. Συνεχίζονται οι αφήξεις ξένων stars για διακοπές στην Ελλάδα. Διεθνή μοντέλα αλλά και γόνοι βασιλικών οικογενειών απολαμβάνουν το ελληνικό καλοκαίρι. Πόλος έλξης για γαλαζοαίματους και διάσημους αστέρες η χώρα μας. Στη Μύκονο περνούν μέρος των καλοκαιρινών τους διακοπών η Άννα Μπεατρίς Μπάρος και η Αλεσάνδρα Αμπρόζιο μετά των συντρόφων τους. Τα δύο σούπερ μόντελ εμφανίστηκαν σε παραλία στο Καλό Λιβάδιο που φυσικά δεν πέρασαν απαρατήρητα. Το νησί των ανέμων αποχαιρέτησε κατενθουσιασμένος και ο Τζον Μποντζόβι. Χαμογελαστός, ευδιάθετος και πιασμένος χέρι-χέρι με τη σύζυγό του, Ντοροθέα Χάρλεϊ, κατευθύνθηκαν στην προβλήτα και επιβιβάστηκαν σε τέντερ χαιρετώντας τους φωτογράφους. Ήταν η πρώτη φορά που ο 55χρονος τραγουδιστής και εμβληματική φυσιογνωμία του συγκροτήματος Μποντζόβι επισκέφθηκε τη Μύκονο μένοντας ενθουσιασμένος και γοητευμένος. Το Μάλεμι του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά προτίμησε για τις διακοπές του πρίγκιπας Φίλιππος Κάρολος της Σουηδίας, γιος του βασιλιά Γουστάβου και της βασίλισσας Σίλβιας. Μαζί του ήταν η σύζυγος του Σοφία, η οποία είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί τους, και ο ενός έτους γιος τους Αλέξανδρος. Λάτρης της Ελλάδας, ο πρίγκιπας της Σουηδίας το 2015 είχε επισκεφτεί την Γλυφάδα και την Αίγινα. Διακοπές στην Ηλία κάνει για ακόμα μια χρονιά η πριγκίπισσα του Μαρόκου, Λάλα Σάλμα. Η σύζυγος του βασιλιά Μοχάμε του Έκτου με τα δύο της παιδιά ταξίδεψαν από το Μαρόκο με το βασιλικό τζετ και έφτασαν το Σάββατο στον Άραξο. Όπως φαίνεται, η Κυλλήνη αποτελεί μία από τις πρώτες επιλογές για τις καλοκαιρινές της διακοπές, την οποία επισκέπτεται τα τρία τελευταία χρόνια. Red Family. Τώρα όλη η οικογένεια επικοινωνεί ξένιαστα σε ένα μόνο πρόγραμμα, απλά και οικονομικά, Sita Mobile Vodafone. Ώρα για την αθλητική μας ενημέρωση. Μαζί μας ο Νίκος Κατσαρός. Νίκο, σε χαιρετώ και ο λόγος σε εσένα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, έτοιμος για την μεγάλη επιστροφή στον Αποέλληνο Καρλάο που ρυθμίζει τις τελευταίες λεπτομέρειες με την Τωρίνο. Στην Ομόνια όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά με τον Πίτφελτ Χουίζεν που δεν ήρθε ούτε χθες για να υπογράψει. Αντίθετα, ο Ράφαελ Λόπες αποτελεί το νέο μετεγγραφικό απόκτημα των Πράσινων. Παίκτη τη Ομόνια πρέπει να θεωρείται ο Ράφαελ Λόπες. Ο Πορτογάλος επιθετικός βρίσκεται στην Κύπρο για να ολοκληρώσει την μετακίνησή του στο Τριφύλι. Την ίδια ώρα οι άνθρωποι της ομάδας περιμένουν την απάντηση του Βίλιαμ Σοάρες με τον Βραζιλιάνο κεντρικό αμυντικό να έχει στα χέρια του το συμβόλαιο που του προτείνουν οι Πράσινοι. Σε Σύρια εξελίσσεται η απόκτηση του Πίτφελτ Χούιζεν. Ο Ολλανδός αναμενόταν χθες, ωστόσο ένα θέμα με τα ταξιδιωτικά του έγγραφα δεν το επέτρεψε να έρθει. Τα επόμενα 24 ώρα είναι καθοριστικά αφού ο Πάμπος Χριστοδούλου δεν μπορεί να περιμένει περισσότερο. Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά. Επέστρεψε τελικά ο Μπλάτι Τουρέ, που είναι βέβαιο πως θα υποστεί κυρώσεις από τη διοίκηση. Όλο και πιο κοντά στην επιστροφή του στον Αποέλ βρίσκεται ο Καρλάο. Ο Βραζιλιάνος είπε το ναι μέσω του μάνατζερ του και πλέον περιμένει να ξεκαθαρίσει η κατάσταση με την Τωρίνο. Η Ιταλική ομάδα θα πρέπει να καλύψει ένα μέρος από το ποσό των 500.000 ευρώ το χρόνο που λαμβάνει ο ποδοσφαιριστής για να κλείσει συμφωνία. Ο Νικόλας Ιωάννου επιστρέφει αύριο από τη Ρώμη για να συνεχίσει την αποκατάστασή του. Σε ό,τι αφορά τον αγώνα με την Ντούντελαντς, δεν υπολογίζονται η Εφρέμ και Ρουέδα. Θετικές εντυπώσεις στις προπονήσεις της ανόρθωσης αφήνει ο Παλάνκα που δείχνει ότι μπορεί να βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό την ομάδα της αμοχώς του. Η κυρία θα κινηθεί για άλλους 4 ποδοσφαιριστές σε θέσεις που χρειάζεται ενίσχυση. Σε ρυθμούς Europa League κινούνται ΑΕΚ και ΑΕΛ. Στους Λαρνακείς κανονικά προπονήθηκε ο Μόισοφ, κάτι που δεν κατέστη εφικτό για τους Εγγλέζου και Ακοράν. Στην ομάδα της Λεμεσού, εκτός από τις ετοιμασίες για το ταξίδι στο Λουξεμβούργο, τρέχουν παράλληλα και εξελίξεις με το θέμα εξέβρεσης επιθετικού μετά το ναυάγιο με τον Κουκούλα.
Στο μπάσκετ, χρυσές οι νεάνιδες της Κύπρου στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα της τρίτης κατηγορίας κάτω των 18 ετών. Την πρώτη θέση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διεξάγεται στη Μάλτα κατέκτησε η Εθνική Κύπρου. Λοιπόν, μετά την νίκη επί της οικοδέσποινας Μάλτας με 71-52, μία αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών της. Ό,τι και να γίνει στο τελευταίο παιχνίδι, η Κύπρος θα διατηρήσει την πρωτιά. Η ομάδα του Μιχάλη Ματσεντίδη ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και πέτυχε μία δίκαιη νίκη που της έδωσε και το χρυσό μετάλλιο. Κορυφαία του αγώνα ήταν η Έλενα Πυλακούτα που πέτυχε 24 πόντους. Στην Ελλάδα τώρα ο Ολυμπιακός άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις στο φιλικό με την Βελγική Μαλίν, την οποία συνέδριψε 6-0. Οι Ερυθρόλευκοι έκαναν δικό τους τον ΟΦΟΕ. Η ΑΕΚ αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Ουκρανική Καρπάτη Λβίβ, ενώ η φιλική αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Ολεξάνδρεια έληξε με λευκή ισοπαλία. Η πράσινη είναι μία ανάσα από την απόκτηση του Βραζιλιάνου Λουτσιάνο. Ο Φορτούνης σκοράρει ένα απίστευτο γκολ με απευθείας εκτέλεση κόρνερ. Γράφει το Ολυμπιακός Μαλίν 3-0. Το 1-0 έκανε με κεφαλιά ο Ομάρ στο 11. Ο Μποτίας στο 21 ανέβασε το δίκτυο του σκορ στο 2-0. Καταιγιστική η Ερυθρόλευκη και στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 59 ο Μάριν έγραψε το 4-0 και στο 74 ο Λιονούση σημείωσε το 5-0. Το τελικό Ολυμπιακός Μαλίν 6-0 διαμόρφωσε ο Ανσάρι Φάρτ στο 81. Στα μεταγραφικά οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται μία ανάσα από την απόκτηση του Βέλγου αμυντικού μέσου της Λέγκια Βαρσοβίας, ο Τζίτζα Οφόε. Εξελίξει αναμένονται τις επόμενες ημέρες και για την απόκτηση του Σέρβου κεντρικού αμυντικού της Κόνιασπορ, Γιάνγκος Βούκοβιτς. Πολύ καλά στοιχεία έδειξε και η ΑΕΚ στο πρώτο της φιλικό μάτς στην Πολωνία. Η Καρπάτη Λβίβ προηγήθηκε με το πλασέ του Τσατσού στο 10. Η ΑΕΚ ισοφάρισε στο τελικό 1-1 με την κεφαλιά του Γιακουμάκη στο 18. Στην Ένωση συνεχίζεται η ενίσχυση του ρόστερ. Ο Παναγιώτης Κονέ είναι μια περίπτωση που αρέσει στους ηθήνοντες της ομάδας και ίσως σε επόμενες ημέρες να υπάρξουν εξελίξεις. Ο Παναθηναϊκός με πολλούς νέους ποδοσφαιριστές αναδείχθηκε ισόπαλος χωρίς τέρματα απέναντι στην Ουκρανική Ολεξάνδρεια στο πρώτο του φιλικό τεστ στην Ολλανδία. Τον αντικαταστάτη του Μάρκους Μπέρκ αναζητούν στο τριφύλι. Ο 24χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός της Κορίνθιας Λουτσιάνο είναι ψηλά στη λίστα με τη μεταγραφή του να έχει μπει στην τελική ευθεία. Στη Φόρμουλα 1, ο Βάλτερ Μπότας μετά την δεύτερη pole position πήρε και τη δεύτερη νίκη της καριέρας του στο Αυστριακό Grand Prix, στο Red Bull Ring. Ο πιλότος της Mercedes άντεξε στην πίεση του Sebastian Vettel, με τον Γερμανό να μένει δεύτερος. Ο Φιλανδός ήταν αλάνθαστος και πέραν της πίεσης του αντιπάλου του και των φθαρμένων ελαστικών, δεν είχε κάτι άλλο να αντιμετωπίσει στους 71 γύρους του Spielberg. Ο Vettel διεύρυνε τη διαφορά του στη βαθμολογία από τον Hamilton. Ο Βρετανός έδωσε μεγάλη μάχη με τον Daniel Ricciardo, με τον Αυστραλό, να διατηρεί την τρίτη θέση και να ανεβαίνει στο πόντιουμ για πέμπτο σερί αγώνα. Τη στιγμή που ο έτερος διεκδικητής του τίτλου έμεινε για δεύτερο συνεχόμενο Grand Prix εκτός βάθρου. Πέμπτος τερμάτισε ο Κίμι Ραϊκόνεν, επόμενος αγώνας, σε μία εβδομάδα στην ιστορική πίστα του Silverstone. Τώρα, κυρίες και κύριοι, σοβαρά επεισόδια με θλιβερό απολογισμό. Ένα νεκρό οπαδό της Βάσκο Νταγκάμα έγιναν στη Βραζιλία. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται σε νοσοκομείο ο 20χρονος ποδοσφαιριστής του Άγιαξ, Αμπτελχάκ Νούρι. Ο νεαρός κατέρευσε στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα με την Βέρτερ Βρέμης. Οπαδοί της Βάσκο Νταγκάμα προσπαθούν να εισβάλλουν στο γήπεδο. Αστυνομικοί κάνουν χρήση δακρυγόνων. Η ατμόσφαιρα γίνεται αποπνικτική με ανθρώπους να προσπαθούν να ξεφύγουν. Η ένταση μεταφέρεται έξω από το γήπεδο. Αρχίζει πετροπόλεμος με την αστυνομία. Ένας οπαδός είναι νεκρός. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχει δεχτεί σφαίρα στο στήθος, αφήνοντας ακαριαία την τελευταία του πνοή. Ελικόπτερο προσγειώνεται στον αγωνιστικό χώρο. Θα μεταφέρει τον Αμπτελχάκ Νούρι στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Νωρίτερα, ο παίκτης του Άγιαξ αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρευσε κατά τη διάρκεια φιλικής αναμέτρησης. Οι συμπαίκτες του πάγωσαν, κοιτούσαν σοκαρισμένοι. Ο Ολλανδικός Σύλλογος ενημερώνει πως ο παίκτης υπέστη καρδιακή αριθμία και η κατάστασή του παραμένει σοβαρή. Το ματς Άγιαξ Βέρντερ Βρέμης δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, και πριν πάμε μια βόλτα από την εβδομάδα μόδας του Παρισιού, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Φόρεσε στο χέρι σου το Payband και πλήρωσε απλά, γρήγορα και με στυλ. Σε 4 φανταστικά χρώματα. Payband και Prepaid Payband από την Ελληνική Τράπεζα.
αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, όμως νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται στα ορεινά παροδικές νεφώσεις. Η ελάχιστη θερμοκρασία στη Λευκωσία θα είναι 25 βαθμοί Κελσίου και η μέγιστη 39. Στη Γερίνια η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Αμοχωστό και στη Λάρνακα η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 23 βαθμοί και η μέγιστη 35. Στα ίδια επίπεδα θα κυμανθεί η θερμοκρασία στη Λεμεσό και στην Πάφο. Στα ψηλότερα ορεινά η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 17 βαθμοί Κελσίου και η μέγιστη 30. Οι άνεμοι θα πνέουν το πρωί κυρίως θαλάσσια ασθενείς τριών μποφόρ για να καταστούν από το μεσημέρι και μετά νοτιοδυτική ως βορειοδυτική μέτρη και τοπικά στα προσύνεμα παράλια μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά λίγο ταραγμένη. Οι μέγιστες θερμοκρασίες αύριο στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες θα είναι Αθήνα 37, Βρυξέλλες 26, Παρίσι 27, Ρώμη 33, Λονδίνο 24 και Μόσχα 20 βαθμοί Κελσίου. Για το αυτοκίνητο των ονείρων σου. Αλφα Αυτοκίνητο. Με ανταγωνιστικό επιτόκιο, απλές διαδικασίες και πολλά προνόμια. Αλφα Αυτοκίνητο. Το κλειδί για το νέο σου αυτοκίνητο. Από την Αλφα Bank. Το επίπεδο ρήπανσης της ατμόσφαιρας σήμερα στη Λευκωσία, Λάρνακα και Πάφο ήταν μέτριο. Στο παραλίμνη και Λεμεσό ήταν χαμηλό. Η ωραία τιμή σκόνη σήμερα ήταν Λευκωσία 33, Λάρνακα 33, Λεμεσός 27 και Πάφος 31. Η ωραία τιμή διοξιδίου του αζότου ήταν Λευκωσία 22, Λάρνακα 13, Παραλίμνη 4, Λεμεσός 13 και Πάφος 2. Στο Παρίσι συγκεντρώθηκε η αφρόκρεμα της παγκόσμιας μόδας, καθώς σχεδιαστές παρουσίασαν τις νέες τους προτάσεις. Σε πόψη συναυλία μετέτρεψαν την επίδειξη του οίκου Chanel, ο Pharrell Williams και άλλοι τραγουδιστές. Ο Pharrell Williams ανεβάζει το κέφι στο πάρτι του οίκου Chanel, ερμηνεύοντας γνωστές επιτυχίες του. Παρούσα και η pop star Katy Perry. Ο οίκος Chanel κλείνει το Παρίσι μέσα στο Grand Palais, έχοντας ως σκηνικό για το σόου τον πύργο του Άιφελ. Ο Karl Lagerfeld μάγεψε για ακόμη μία φορά το κοινό, προτείνοντας σύνολο με τα σημεία κατά τεθέν του οίκου, tweet και πέρλες. Φτερά, παγέτες και αποκαλυπτικές διαφάνειες από τον Αλεξάνδρη Βοντιέ σε ένα σόου οδή στη δίσκο και το θρηλυκό Studio 54. Η Μπέλα Χαντίντ ήταν η απόλυτη πρωταγωνίστρια στο σόου του Γάλλου σχεδιαστή. Με τις τολμηρές εμφανίσεις της στην πασαρέλα, το διάσημο μοντέλο μαγνήτησε τα βλέμματα. Ηθοποιοί Κέιτ Βίνσλετ, Ναόμι Γουάτς, Σοφία Λόρεν και Πριγιάνκα Τσόπρα τιμούν με την παρουσία τους στο σόου του Ιταλού σχεδιαστή Τζόρτζο Αρμάνι με τα μοντέλα να περπατούν υπό τους ήχους κλασικής μουσικής. Σε αυτό το σημείο το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε που επιλέξατε τον Αλφα για την ενημέρωσή σας. Για συνεχή ενημέρωση επισκεφτείτε το alphanews.live. Αμέσως μετά μην χάσετε τα MAD Video Music Awards. Κυρίες και κύριοι, ένα καλό βράδυ να έχετε.